Κυρίες και κύριοι, με σεβασμό ως ΚΚΕ στεκόμαστε στη σημερινή ημέρα μνήμης των χιλιάδων θυμάτων του πολέμου στη Μικρά Ασία. Η Μικρασιατική Εκστρατεία αποτέλεσε προέκταση των παζαριών των νικητών του πρώτου παγκοσμίου ιμπεριαλιστικού πολέμου για το μοίρασμα της πολεμικής βίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική καπιταλιστική εξουσία τότε, με πηξίδα την εξυπηρέτηση των καπιταλιστικών συμφερόντων και βεβαίως την αναβάθμιση του γεωπολιτικού της ρόλου και με πρόσχημα την παρουσία ελληνικών πληθυσμών, αξίωσε τότε την προσάρτηση της περιοχής της Σμύρνης, η οποία παρήγαγε το 30% του Οθωμανικού ΑΕΠ και της Ανατολικής Θράκης, που προσέφερε βεβαίως έλεγχο των στενών του Βοσπόρου. Μιλήσαμε για προσχηματική αναφορά στα δικαιώματα των ελληνικών πληθυσμών και αυτό αποδείχθηκε από τη μη διεκδίκηση τότε εδαφών με ισχυρότερη παρουσία Ελλήνων, όπως ήταν τα Δωδεκάνησα ή η Κύπρος. Η ελληνική καπιταλιστική εξουσία, για να ενισχύσει τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πήρε μέρος και στην εκστρατεία 14 καπιταλιστικών κρατών ενάντια στη νεαρή τότε σοβιετική εξουσία. Έπειτα από αυτό, με τη συνένεση της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ελληνικός στρατός εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Σμύρνης το Μάιο του 1919 και η παρουσία του αναγνωρίστηκε μόνο εκ των υστέρων από τη Συνθήκη των Σεβρών το 1920. Τον Απρίλιο του 1920 το Συμμαχικό Συμβούλιο αναγνώρισε την προτεραιότητα του ελληνικού στρατού στη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη του Βενιζέλου αποφάσισε ότι τα υπάρχοντα στρατεύματα δεν αρκούσαν και για την επιβολή της Συνθήκης των Σεβρών και για την προστασία των μειονοτήτων, αφήνοντας τις τελευταίες, τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των ποντίων, έρμεα κυριολεκτικά στις αντεκδικήσεις των στρατευμάτων του Κεμάλ. Όμως, οι καπιταλιστικές αξιώσεις ήρθαν πολύ γρήγορα σε σύγκρουση με τις αντιδράσεις της τουρκικής αστικής τάξης, η οποία ανασύνταξε τα στρατεύματά της, όσο και με τα συμφέροντα βεβαίως των συμμάχων της. Οι Ιταλοί αντέδρασαν στην παρουσία των ελληνικών στρατευμάτων, μιας και οι σύμμαχοι τους είχαν αρχικά υποσχεθεί σε αυτούς τη Σμύρνη και δεν άργησαν να στηρίξουν τον Κεμάλ. Το ίδιο έκανε και η Γαλλία, η οποία αποτελώντας το μεγαλύτερο προπολεμικό πιστωτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δεν επιθυμούσε τον πλήρη διαμελισμό της, ενώ αντιμετώπιζε τα ελληνικά στρατεύματα και ως προέκταση των βρετανικών σχεδιασμών. Ακόμα όμως και η Μεγάλη Βρετανία, όταν άλλαξε ο συσχετισμός των δυνάμεων, δεν έθεσε σε κίνδυνο τα συμφέροντά της για να στηρίξει τον ελληνικό στρατό. Από αυτή τη σκοπιά, η ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας μας προσφέρει και το διαχρονικό δίδαγμα ότι η αφαιρεγγιότητα των πιο ισχυρών καπιταλιστικών κρατών προς τα λιγότερο ισχυρά είναι στοιχείο, εγγενές στοιχείο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Η απέλπιδα προσπάθεια της ελληνικής καπιταλιστικής εξουσίας να διασώσει τα συμφέροντά της τότε εκφράστηκε και με το όργιο της καταστολής εναντίον του εργατικού λαϊκού κινήματος στο εσωτερικό και με την εκστρατεία, βεβαίως, σε εδάφη με μηδαμινή παρουσία ελληνικών πληθυσμών, όπου ο ελληνικός στρατός πρωτοστάτησε σε αγριότητες εναντίον των γηγενών. Ήταν αυτές οι αγριότητες οι οποίες λειτουργήσαν ως ιδανικός στρατολόγος των δυνάμεων του Κεμάλ και λειτουργήσαν και ως πρόσχημα για να εξαπολύσουν ένα δολοφονικό όργιο βίας αυτές εναντίον των αλλοεθνών πληθυσμών ανάμεσά τους και των Ελλήνων. Ένα όργιο που το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος δεν θέλησε να αποφύγει,
αφού η ελληνική αρμοστία καθησύχαζε τους ελληνικούς πληθυσμούς. Ναι, τους καθησύχαζε, για να αποτρέψει τη μαζική τους φυγή. Και η ελληνική βουλή είχε ψηφίσει τότε νόμο για την απαγόρευση της μεταφοράς τους. Και οι σύμμαχοι βεβαίως παρακολουθούσαν με απάθεια. Η μόνη έγνοια τους ήταν η έλευση των προσφύγων να μην οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή και σε αμφισβήτηση της καπιταλιστικής εξουσίας. Εκεί αποσκοπούσαν τα περιορισμένα μέτρα αποκατάστασης των προσφύγων και όχι βέβαια στην εξασφάλιση της ανθρώπινης διαβίωσης όσων γλίτωσαν από τις σφαγές. Έτσι κι αλλιώς, οι καπιταλιστές που ευθύνονταν για την κατάσταση των προσφύγων αντιμετώπισαν την ανέχειά τους και ως την καλύτερη ευκαιρία για να αποκομίσουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη από την κακοπληρωμένη τους εργασία, από τη μαζική ένταξη στην παραγωγή γυναικών και παιδιών. Ακόμα αξιοποίησαν τους πρόσφυγες προκειμένου να χτυπήσουν τις όποιες εργατικές κατακτήσεις και έσπηραν το δηλητήριο του ρατσισμού, ώστε πάνω στη διαίρεση προσφύγων και γηγενών να διατηρείται η εκμετάλλευση και να εξασφαλίζονται τα κέρδη τους. Κάπως έτσι επιτεύχθηκε και εκείνη η περιβόητη μεσοπολεμική καπιταλιστική ανάπτυξη. Στον αντίποδα, το κόμμα μας, το ΚΚΕ, και τότε αλλά και σήμερα, επιχείρησε να ενώσει τους ντόπιους και πρόσφυγες εργάτες και αγρότες σε κοινή πάλη ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία. Μέσα από αυτό το δρόμο έγινε δυνατή η ανάταση του εργατικού κινήματος στο Μεσοπόλεμο και αργότερα η μετατροπή των προσφυγογειτονιών σε κάστρα της αιαμικής αντίστασης και σε αιμοδότες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η αντιμετώπιση των ελληνικών πληθυσμών πριν και μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετόπου διδάσκει ότι τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων και των συμμάχων τους τους πληρώνουν οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις της κάθε χώρας. Αυτές οι δυνάμεις, οι εργατικές λαϊκές, είναι που θυσιάζονται τον καιρό του πολέμου και που πάνω στην εκμετάλλευση και τον ιδρώτα τους στηρίζονται τα κέρδη των καπιταλιστών και στον καιρό της ειρήνης. Σας ευχαριστώ.